Να περάσουμε τώρα στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, όπου και θα καλωσορίσουμε τον καθηγητή και σολίστ του φλάουτου, τον κύριο Νίκο Ζήση. Κύριε Ζήση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Χονδρόπουλε. Και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε και καλή χρονιά. Πολύ βασικά όλες αυτές οι ευχές, αλλά σήμερα σας καλέσαμε να μιλήσουμε για την κλασική μουσική εδώ στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Αρχικά όμως, για να κάποιοι τηλεθεατές ίσως να μην σας γνωρίζουν εσάς και το έργο σας, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα στοιχεία για εσάς. Πώς ξεκινήσατε με τη μουσική και φυσικά πώς καταλήξατε και σολίστ στο φλάουτο. Μάλιστα. Με τη μουσική ξεκίνησα να ασχολούμαι από την ηλικία των 6 ετών. Mm-hmm. Αρχικά με φιλογέρα. Και έπειτα στα 9 μου χρόνια ξεκίνησα μαθήματα φλάουτου. Mm-hmm. Στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Το 2000 τελείωσα το κρατικό 2 Θεσσαλονίκης, όπου πήρα και δίπλωμα με άριστη παμψηφή. Και έκτοτε βγήκα στο εξωτερικό, mm-hmm. συγκεκριμένα στον Γκράτς της Αυστρίας, όπου και σπούδασα και έχω από εκεί βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στο φλάουτο. Mm-hmm. Δούλεψα σε αρκετές ορχήστρες που είχα περάσει με ακροάσεις. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Συμφωνική Ορχήστρα, Φιλαρμονική και φυσικά σε κάποια σχολεία της περιοχής, μουσικά. Και από το 2016 δραστηριοποιούμε στην Θράκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής, mm-hmm. Όπου στην Κομωτινή εργάζομαι τα πρωινά ως καθηγητής φλάουτου στο Μουσικό Σχολείο της Κομωτινής, ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου, δηλαδή με παίρνουν κάθε χρόνο με συμβάσεις. Mm-hmm. Και στην Αλεξανδρούπολη, στο 2 Φαέθον, mm-hmm. Όπου και διδάσκω φλάουτο, μουσική δωματίου και στα μικρότερα κάνω φλογέρες. Πρέπει να ρωτήσω όμως τώρα, γιατί φλάουτο? Γιατί φλάουτο? Mm-hmm. Την ίδια πορεία είχα και εγώ, γιατί μου την έλυσαν οι γονείς μου. Μου είχαν mm-hmm. πει ότι από πολύ μικρός είχα ζητήσει το φλάουτο, πράγμα το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά τους πιστεύω φυσικά. Και η αλήθεια είναι ότι και αργότερα είδα και κατάλαβα ότι επειδή με κέρδιζε συνεχώς αυτό το όργανο, ίσως mm-hmm. επειδή είναι πολύ μελωδικό, έχει πάρα πολύ γλυκό και ωραίο ήχο, κατάλαβα ότι τελικά είχαν δίκιο. Ταιριάζεται δηλαδή και με το όργανο. Ακριβώς, ναι. Έχω mm-hmm. μια πολύ καλή σχέση, στενή. Αυτό είναι σημαντικό για έναν μουσικό, έτσι δεν είναι? Κάποιον ναι. οποιονδήποτε απασχολείται με τη μουσική. Δηλαδή, ναι. μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με ένα όργανο και να καταλήξει κάπου αλλού, γιατί δεν ταιριάζει με το προηγούμενο. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων, νομίζω ότι ένα εσωτερικό αυτή σου λέει ακριβώς τι ήχο θα ήθελες να εκφράσεις mm-hmm. και μέσω αυτού το κάνεις. Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά πλέον από μικρή ηλικία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αρκετά όργανα μέσω των οδείων. Δηλαδή, προτού επιλέξουν, περνάνε ένα στάδιο που ακούνε διάφορα όργανα και ίσω έρχονται έτσι πιο κοντά με αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Εδώ δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, από το ΟΔΙΟ που έχετε την εμπειρία, υπάρχουν παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το φλάουτο, το επιλέγουν ως όργανο? Το επιλέγουν ως όργανο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις και ένα άκουσμα. Αυτό που σας είπα, δηλαδή mm-hmm. πρέπει να το ακούσει πρώτα το παιδί, γιατί από μόνο του δεν γνωρίζει κάτι. Τώρα θα το ακούσει μέσω κάποιου ηχητικού αποσπάσματος mm-hmm. από το YouTube, για παράδειγμα, ή την mm-hmm. τηλεόραση. Θα το ακούσει ζωντανά από έναν καθηγητή σε ένα οδείο. Πάντως, σίγουρα πρέπει να το έχει ακούσει. Και τώρα που με την ευκαιρία που είμαι εγώ εδώ, υπάρχει έτσι μια αύξηση σε παιδιά που θέλουν να μάθουν φλάουτο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πολύ θετικό αυτό, όντως. Να περάσουμε και στο ζήτημα της κλασικής μουσικής. Γιατί το φλάουτο, αν δεν κάνω λάθος, είναι όργανο που εκεί μέσα, σε αυτό το είδος μουσικής, κυρίως το βρίσκουμε. Ναι, κυρίως. Κυρίως εκεί πλέον. Αν και μπορεί να ταιριάξει σε πολλά είδη μουσικής mm-hmm. και αυτό είναι ένα θετικό για κάποιον που θέλει να μάθει και να ασχοληθεί με αυτό το όργανο. Δηλαδή, μπορεί να ταιριάξει σε jazz, σε κάποια rock συγκροτήματα, σε όλες τις μπάντες, τις φιλαρμονικές που ξέρουμε σήμερα. Σε ελαφρολαϊκά ακόμα, αν θυμάστε και παλιότερα η μουσική, η λαϊκή είχε πάρα πολύ φλάουτο μέσα. Οπότε είναι ένα πολύ καλό χαρτί γενικά για έναν μουσικό να επιλέξει αυτό το όργανο. Εδώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες την κλασική μουσική? Οι πολίτες έχω παρατηρήσει, γιατί εγώ όπως σας είπα δραστηριοποιήθηκα κατά κύριο λόγο στην Θεσσαλονίκη mm-hmm. και στο εξωτερικό. Είναι, νομίζω, αρκετά εξοικειωμένοι με τις συναυλές κλασικής μουσικής. Mm-hmm. Και γενικότερα παρατηρώ ότι ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης έχει πάρα πολλές δράσεις σε ό,τι αφορά τη μουσική. Απλώς θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εξασκημένος ναι, mm-hmm. Στην διάκριση της ποιοτικής μουσικής.
Δηλαδή, τα δύο υπάρχουν διαφορετικά είδη κλασικής μουσικής. Διαφορετικά είδη, όχι ακριβώς. Υπάρχουν όμως πολλές ερμηνείες. Mm. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ διδάσκω και παίζω κλασική μουσική, όπως μπορεί να πει ότι παίζω και λαϊκή μουσική, mm-hmm. αλλά ποιοτικά να μην είναι το ίδιο καλός, ας πούμε, με έναν άλλον, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτή η διάκριση έρχεται, νομίζω, μέσω της εξάσκησης πάλι, του αυτιού, που λέγαμε. Δηλαδή, όπως είναι μια γλώσσα που τη μαθαίνεις κατ' εξοχήν με το άκουσμα, έτσι ακριβώς νομίζω ότι και το κοινό μπορεί να εντρυφήσει και να καταλαβαίνει πλέον τις μικροδιαφορές ακούγοντας πολύ τέτοια μουσική υψηλού επίπεδου και υψηλής αισθητικής. Άμα δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στο κοινό που του αρέσει αυτή η μουσική στην Αλεξανδρούπολη και στη Θεσσαλονίκη, πώς θα τους συγκρίναμε? Στη Θεσσαλονίκη, λόγω του γενικότερου μουσικού επίπεδου, επειδή υπάρχει πανεπιστήμιο, mm-hmm. Που είναι εξειδικευμένο στα όργανα, το Παμάκαινο, το mm-hmm. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπάρχουν δύο ορχήστρες, η κρατική ορχήστρα και η συμφωνική ορχήστρα, αλλά υπάρχει και η μπάντα, η φιλαρμονική, η οποία είναι επαγγελματική, καθαρά. Και υπάρχει και το Μέγαρο, φυσικά, και διάφοροι άλλοι χώροι. Είναι πολύ πιο εξοικειωμένο. Είναι καλύτερες οι υποδομές, δηλαδή. Ακριβώς. Είναι πολύ πιο εξοικειωμένο με αυτό το είδος της μουσικής, το οποίο πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται γενικότερα στην Ελλάδα και στον πολιτισμό μας. Γιατί πέρα από το ότι ψυχαγωγεί και όχι τόσο διασκεδάζει, όπως τα άλλα είδη της μουσικής, mm-hmm. Επίσης αναπαύει, ηρεμεί, διαμορφώνει τον χαρακτήρα, καλλιεργεί το ήθος των ανθρώπων, αλλά ακόμα σημαντικότερο πιστεύω είναι ότι καλλιεργεί και την διανόηση. Δηλαδή, έχει μια διανοητική καλλιέργεια και αισθητική. Το οποίο νομίζω ότι λείπει περισσότερο από τις περισσότερες περιοχές, θα έλεγα, εκτός κέντρου. Mm-hmm. Και αν θα έπρεπε να κάνουμε σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, πόσο πίσω είμαστε? Είμαστε πολύ πίσω, δυστυχώς. Ναι, λυπάμαι που το λέω, επειδή είχα την τύχη και την ευλογία να ζήσω στην Αυστρία. Και στη Γερμανία και στην Ελβετία είχα κάνει διάφορα ταξίδια. Είναι χαοτική η διαφορά, αλλά υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα διότι πάρα πολλά αξιόλογα άτομα και συναδελφοί μου που έχουν σπουδάσει και έχουν συμμετέχει και στο εξωτερικό σε διάφορες ορχήστρες ή τόσο ολίθιοι τόσο μέλη, επιστρέφουν πλέον πίσω και μπορούν να μεταδώσουν, να εμφυσίσουν και να μεταλαμπαδεύσουν, αν θέλετε, mm-hmm. όλη αυτή την αισθητική της μουσικής και την πρακτική, έτσι, το πώς δηλαδή πρακτικά μπορεί κάποιος να μάθει. Ναι, αλλά δεδομένου της έλλειψης των υποδομών, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Υποδομές εννοείται ορχήστρες. Χώρους. Οι χώροι, ναι, οι χώροι, εντάξει, στους χώρους αναγκαστικά σε αυτούς που έχει κάθε... Ό,τι έχουμε, δηλαδή Αλεξανδρούπολη, Δημοτικό ακριβώς, Θέατρο. Ακριβώς. Ό,τι έχω κάνει και εγώ στο Δημοτικό mm-hmm. Θέατρο και παράδειγμα έχω κάνει ρεσιτάλ με τον κύριο Τρικούπη, το Θανάση, που είναι γνωστός εδώ στο ευρύτερο κοινό. Η Κομωτινή είχε ένα αξιόλογο Μέγαρο, mm-hmm. το οποίο βέβαια ξέρω ότι έχει προβλήματα και δεν λειτουργεί για διάφορους λόγους. Νομίζω τώρα επαναλειτουργήσε, ναι, αλλά έχει πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, δεν έχει πιάνο. Mm-hmm. Το Πνευματικό Κέντρο εδώ, mm-hmm. διάφοροι τέτοιοι χώροι που μπορεί να γίνουν και σε μικρότερα σύνολα κάποιες αξιόλογες συναυλίες. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να έρθει μια μεγάλη ορχήστρα, ας πούμε, μπορούν και μικρότερα σύνολα να το πετύχουν αυτό. Τελευταία ερώτηση. Γιατί κάποιος λοιπόν να ξεκινήσει το φλάουτο για να επιστρέψουμε και στο αρχικό όργανο? Το φλάουτο. Πρώτον, όπως σας είπα και πριν, γιατί είναι ένα όργανο με πάρα πολλές δυνατότητες. Mm-hmm. Μπορεί να παίξει σχεδόν τα πάντα. Μπορεί να ξέρετε, ας πούμε, και τους Jethro Tull, ένα συγκρότημα mm-hmm. παλιό το οποίο είχε φλάουτο μέσα. Επίσης, γιατί είναι ένα μελωδικό όργανο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχεις μια μελωδία, εξασκείς περισσότερο το αυτί σου από ένα μόνο ρυθμικό όργανο. Ταιριάζει με πάρα πολλά άλλα. Και επίσης είναι καλό γιατί ως πνευστό βοηθάει και στη λειτουργία της αναπνοής. Σημαντικό αυτό. Και η υγεία παίζει ρόλο. Εννοείται. Κύριε Ζήση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ. Και να σας ευχηθώ και καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά επίσης και καλή χρονιά. Καλή χρονιά.